είναι από το βιβλίο Γένεσης και το κεφάλαιο Κάπα, 20 κεφάλαιο, σελίδες 17 και πρώτο εδάφιο. Κάπα κεφάλαιο, 20 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Και εκίνησεν εκείθεν ο Αβραάμ στην γη την προς Μεσημβρίαν και κατόκισε μεταξύ Κάδης και Σούρ και παρόκισεν εν Γεράρης. Κι είπεν ο Αβραάμ περί Σάρας της γυναικός αυτού, αδελφή μου είναι. Έστειλε δε Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Γεράρων και έλαβε τη Σάραν. Κι ήλθεν ο Θεός προς τον Αβιμέλεχ κατόναρτη νύχτα και είπε προς αυτόν, ιδού σύ εποθνίσκης εξαιτίας της γυναικός την οποία ανέλαβες, διότι είναι νενυμφευμένη με άνδρα. Ο δε Αβιμέλεχ δεν είχε πλησιάσει σε αυτήν και είπε, Κύριε, ήθελες φωνεύσει έθνος έτη και δίκαιον. Δεν μη είπεν αυτός αδελφή μου είναι. Και αυτή πάλιν, και αυτή είπεν αδελφός μου είναι. Εν ευθύτη της καρδίας μου και εν καθαρότητη των χειρών μου έπραξα τούτο. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός κατόναρ, και εγώ εγνώρισα ότι εν ευθύτη της καρδίας σου έπραξες τούτο, όθεν και εγώ σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις σε μέδια τούτο, δε σ' αφήκα να εγγύσεις αυτήν. Τώρα λοιπόν απόδωσε τη γυναίκα προς τον άνθρωπον, διότι είναι προφήτης και θέλει προσευχηθεί υπέρ σου και θέλει ζήσει. Αλλά εάν δεν αποδώσεις αυτήν, έξευρε ότι εξάπαντος θέλεις αποθάνει σύ και πάντα όσα έχεις. Σηκωθείς δω ο Αβιμέλεχ νερούς το πρωί, εκάλεσε πάντα στους δούλους αυτού και λάλησε πάντα στους λόγους τούτους εις επίκο αυτών. Και φοβήθησαν οι άνθρωποι σφόδρα. Και κάλεσε ο Αβιμέλεχ τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, «Τι έπραξες εις ημάς και τι αμάρτημα έπραξα εις ε, ώστε επέφερες επί με και επί το βασίλειόν μου αμαρτίαν μεγάλην? Έπραξα σε με πράγμα το οποίο δεν έπρεπε να πραχθεί». Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Αβραάμ, «Τι είδες ώστε να πράξεις το πράγμα τούτο?» Και είπε ο Αβραάμ, «Επειδή εγώ είπον βέβαια, δεν είναι φόβος Θεού εν το τόπο τούτο και θέλουσι με φωνεύσει δια την γυναίκα μου. Και όμως αληθώς αδελφή μου είναι θυγάτηρ του πατρός μου, αλλά ευχή θυγάτηρ της μητρός μου και έγινε γυνή μου. Και ότε με έκαμε ο Θεός να εξέλθω εκ του οίκου του πατρός μου, είπα προς αυτήν ταύτην την χάριν θέλεις κάμει σε με, εις πάντα τόπο όπου ανυπάγομεν λέγε περί μου ούτως είναι αδελφός μου». Και έλαβε ο Αβιμέλεχ πρόβατα και βόας και δούλους και δούλας και έδωκε στον Αβραάμ και απέδωκε σε αυτόν τη Σάρα τη γυναίκα αυτού. Και είπεν ο Αβιμέλεχ, «Ιδού η γη μου έπροσθέν σου κατοίκησον όπου σοι αρέσει». Και προς τη Σάρα είπε, «Ιδού έδωκα χίλια αργύρια εις των αδελφών σου. Ιδού αυτός είναι εις εσκέπη των οφθαλμών προς πάντας τους μετασού και πάντας τους άλλους. Ούτως αυτή επεπλήχθη». Προσευχήθη δε ο Αβραάμ προς τον Θεό και θεράπευσεν ο Θεός τον Αβιμέλεχ και την γυναίκα αυτού και τα στεραπένας αυτού και τεκνοποίησαν, διότι ο Κύριος είχε κλείσει διόλου πάσαν μήτραν εν τη οικία του Αβιμέλεχ εξαιτίας Σάρας γυναικός του Αβραάμ. Και επεσκέφθη ο Κύριος τη Σάρα ως είπε και έκαμεν ο Κύριος τη Σάρα ως ελάλησε και συνέλαβε η Σάρα και γέννησε στον Αβραάμ ιών εν το γύρατι αυτού κατά των καιρών τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Αμήν. Αβραάμ, ένας άνθρωπος, θα τολμούσα να πω άσχετος με το Θεό, αλλά ο Θεός προκαταβολής κόσμου, διά του Ιησού Χριστού, έχει προγνωρίσει τον άνθρωπον αυτόν, τον οποίον και θα τον χρησιμοποιήσει ένδοξα για να δημιουργήσει όχι μόνο το κράτος του Ισραήλ, αλλά και εν το σπέρματι αυτού να ευλογηθούν όλε εφυλέ της γης. Και έτσι στα 70 του χρόνια τον επισκέφθηκε ο Θεός, επαναλαμβάνω άσχετος άνθρωπος με τα πράγματα του Θεού, Σύριος την καταγωγή, τον επισκέφθη ο Θεός 70 ετών καθώς ήτο και ξαφνικά του είπε φοβερά πράγματα, λέγοντάς του «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου στην γη την οποία εγώ θα σου δείξω και εκεί θα σε κάμω έθνος μέγα και εκεί θα σε ευλογήσω και θα μεγαλύνω το όνομά σου
και θα είσαι εις ευλογίαν πάντοτε. Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντα σε και τους καταρωμένους θέλω καταραστεί και θέλω συνευλογηθεί εν σύ πάσε φιλέ της γης. Και όχι μόνο του είπε, αλλά έβαλε και στην καρδιά του Άβραμ, που σημαίνει πατήρ εκ θεάζεται πατήρ εκ Θεού, Άβραμ, και έβαλε στην καρδιά του Άβραμ να υπακούσει. Γιατί την καρδιά μας ο Θεός την επηρεάζει, όπως και εμάς όλους, κατά χάριν μας έσωσε δια της πίστεως της σώζουσας που έβαλε στην καρδιά μας και τούτο είδε δώρο Θεού. Και σε ποιους το κάνει αυτό ο Θεός? Σε αυτούς που προγνωρίζει ότι ανεξαρτήτως από τα ελαττώματά τους, τα λάθη τους, τα προβλήματα της ζωής τους, την άγνοιά τους και την αδυναμία τους, θα είναι άνθρωποι που εν τέλει θα περπατήσουν κατά το θέλημα του Θεού. Και έτσι ο Άβραμ πάλι κατά χάριν επίστη στα λόγια του Θεού, πίστεψε στα λόγια του Θεού και εξήλθε και 75 χρονών εισήλθε εις τη γη που ο Θεός του υποσχέθηκε, τη Γαναάν, και εκεί ο Κύριος τον επισκέφθηκε και του είπε «Εις το σπέρμα σου θα δώσω την γη ταύτην» και εκεί ο Άβραμ οικοδόμησε θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Από εκεί και πέρα η ζωή του Άβραμ είναι πραγματικά ένα θαύμα. Με πολλά λάθη. Το πρώτο βασικό λάθος ήταν όταν έγινε πείνα εκεί που ήταν, κατέβηκε στην Αίγυπτο και επειδή φοβήθηκε, και εδώ να προσέξουμε αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού και στην επιστολή του Ιωάννου λέει ότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν αγάπη. Μόνο η τελή αγάπη έξω διώκει το φόβο. Αυτήν την τελή αγάπη δεν την είχε ο Άβραμ, τουλάχιστον μέχρι σχεδόν το τέλος της ζωής του. Φοβούμενος λοιπόν, είπε για τη γυναίκα του τη Σάρα ότι αυτή θα ομολογήσει ότι είσαι αδελφή μου. Και πράγματι ήταν αδελφή του εκ του πατρός του, αλλά όχι εκ της μητρός του. Μισό ψέμα, ολόκληρο ψέμα. Το λάθος όμως έχει συνέπειες. Πραγματικά ο Φαραώ την πήρε, συνευρέθη και ο Θεός επενεύει, γιατί έχει σχέδιο. Και όταν έχει σχέδιο ο Θεός με έναν άνθρωπο, επεμβαίνει να διορθώνει τα λάθη του. Επενεύει και τρομοκρατήθηκε ο Φαραώ από την επέμβαση του Θεού. Τον έδιωξε τον Αβραάμ καθώς διεπίστωσε ότι πραγματικά ήταν γυναίκα του η Σάρα. Και ο Αβραάμ από εκεί και πέρα πήγε και κατόκισε στη Χεβρόν. Περίμενε την υπόσχεση του Θεού. «Εν το σπέρμα της σου θα ευλογηθούν τα έθνη». Έφτασε 86 χρονών, παιδί δεν έκανε. Και η Σάρα απελπίστηκε και του λέει «Πάρε τη δούλη μου την Άγαρ και κάνε παιδί, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί είμαι στήρα». Και πράγματι έκανε τον Ισμαήλ. Και πάλι περάσαν τα χρόνια, έγινε 99 χρονών και ο Θεός επισκέφθηκε πάλι τον Άβραμ και εδώ τώρα του έκαμε με τον Άβραμ μία συνθήκη, συνθήκη ζωής, συνθήκη ευλογίας και συνθήκη περιτομής. Του έδωσε εντολή περί περιτομής που είναι το σημείο, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, της Διαθήκης μεταξύ του Θεού και του Άβραμ. Και του άλλαξε και το όνομά του και τον κατέστησε Αβραάμ, πατέρα πλήθους εθνών, και του υποσχέθηκε ότι στα γεράματα 99 χρονών θα συλλεύει η γερότησα σύζυγός του και θα γεννήσει ιόν. Όταν το άκουσε ο Αβραάμ, πλέον ο Αβραάμ, πατήρ πλήθους εθνών, γέλασε και δεν το πίστεψε, 99 χρονών, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και μας εξηγεί στην επιστολή προς Ρωμαίους. Αν και δεν είχε ελπίδα, 99 χρονών, επίστευσε όμως επελπίδη ότι αυτός που του είπε ότι θα γεννήσει ιόν είναι ο παντοδύναμος Θεός και στον παντοδύναμο Θεό δεν είναι τίποτα δύνατον. Και πίστεψε και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Αλλά
πώς η πίστη του θα γίνει δυνατή, δύναμη πίστεως, και λέει ο Λόγος του Θεού, δεν εδίστασε εις την επαγγελία του πατρός καθώς επίστευσε επελπίδη, δεν εδίστασε δια της απιστίας, αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη δοξάσας των Θεών. Και είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, του ευλογημένου, ότι πάντοτε δοξάζει το Θεό, ώστε οι σκέψεις του να είναι σκέψεις πίστεως, αληθείας και ευλογίας. Και ευχαριστεί το Θεό, ώστε η καρδιά του να είναι καθαρή, ευλογημένη και όχι εσκοτισμένη. Και έτσι λοιπόν πληροφορηθείς ο Αβραάμ ότι εκείνο το οποίο ο Θεός του υποσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει, δια τούτο και λογίστη εις αυτόν η πίστη του εις δικαιοσύνη. Στη συνέχεια όμως το αποκάλυψε ο Θεός ότι θα καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμαρα, στα οποία εκεί κατοικούσε ο ανιψιός το Λότ, τον οποίον αγαπούσε, παρόλο που ο Λότ τον κορόιδεψε, τον εξυπάτησε και εξέλεξε για τον εαυτό του το καλύτερο και άφησε τον Αβραάμ στην έρημο. Αλλά αυτό ήταν παρακυρίου. Γιατί ό,τι συμβαίνει στον Αβραάμ είναι παρακυρίου. Και ο Αβραάμ λυπήθηκε για αυτό που άκουσε για το Λότ και την οικογένειά του, προσευχήθηκε και είπε, «Μα εσύ είσαι δίκαιος Θεός, μπορείς να καταστρέψεις με μια περιοχή μεγάλη, αν υπάρχουν 50 ευσεβείς?» Και λέει ο Θεός, «Όχι. 45 όχι, 30 όχι, 20 όχι, 10 όχι». Και τελικά πραγματικά ο Θεός έβγαλε το Λότ, τη γυναίκα του και τις κόρες του, και ύστερα κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμαρα. Και εδώ τώρα συμβαίνει κάτι που είναι πολύ σοβαρό για τον Αβραάμ, δεύτερο σοβαρό λάθος, χωρίς οδηγία Πνεύματος Αγίου. Λέει η Γραφή, και έφυγε από τη γη τη Χεβρών και κατέβηκε στα Γέραρα, την πρωτεύουσα των Φιλιστέων, όπου βασιλεύσει τον Αβιμέλεχ. Και αυτό που είχε κάνει πριν από 25 χρόνια το λάθος με τον Φαραώ, το ξανακάνει. Και πάλι από φόβο. Και λέει της Σάρας, θα πεις ότι είσαι αδελφή μου και εγώ θα πω ότι είσαι αδελφή μου. Γιατί θα σε κλέψουν και θα με θανατώσουν. Δεύτερο λάθος πολύ σοβαρό. Χωρίς οδηγία Πνεύματος Αγίου. Ο φόβος έχει κόλαση. Και μάλιστα την εξουσία και το κράτος του φόβου, του θανάτου, την κρατάει στα χέρια του ο διάβολος. Και μόνο ο Ιησούς Χριστός κατέστρεψε, γκρέμισε το διάβολο και ελευθέρωσε τους ανθρώπους από το φόβο του θανάτου, ώστε ο Απόστολος Παύλος να λέει, είναι πολύ καλύτερον να πεθάνω και να είμαι με τον Χριστό παρά να είμαι εδώ στη γη. Πολύ καλύτερον. Αλλά αυτό έγινε δια του Ιησού Χριστού. Και πάλι ο Αβιμέλεχ πήρε την Σάρα, που πριν από λίγες μέρες της είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα συλλάβει ιόν. Και όταν τ' άκουσε η Σάρα, γέλασε κι αυτή. Στα 99 μου χρόνια, στα 91 μου χρόνια θα συλλάβω ιό? Και της είπε ο Κύριος, γιατί γέλασες, είναι τι αδύνατον σε μένα? Πολύ σοβαρή ερώτηση. Είναι τι αδύνατον σε μένα? Και η Σάρα είπε, όχι Κύριε, πίστεψε και ελογίστηκε σε αυτήν η πίστη στη δικαιοσύνη. Όμως ο Αβραάμ έφυγε και πήγε στους Φιλιστέους. Τι παράξενη απόφαση. Φεύγεις από εκεί που σε έχει βάλει ο Θεός. Φεύγεις εκεί που σε έχει ευλογήσει ο Θεός. Παράξενο πράγμα. Και όταν ο Αβιμέλεχ πήρε την Σάρα την πρώτη μέρα, τον επισκέπτεται ο Θεός και του λέει, εξάποντος θα πεθάνεις για τη γυναίκα την οποία πήρες την επαντρεμένη. Κύριε, εγώ δεν το ξέρα. Εν ευθύτη καρδίας, εν ειλικρινία το έκανα. Το ξέρω και γι' αυτό δεν σ' άφησα να την πλησιάσεις, λέει ο Θεός. Και την άλλη μέρα ξημερώματα, ο Αβιμέλεχ φωνάζει το λαό του
του λέει ακριβώς όσα του είπε ο Θεός και δίδοντας πολλά δώρα στον Αβραάμ και στη Σάρα, τους έδιωξε. Και αμέσως μετά συνέλαβε η Σάρα και γέννησε τον Ισαάκ. Το κρίσιμο όμως ερώτημα, αδερφοί αγαπητοί, και το σημερινό μήνυμα καταρχάς είναι τι βρήκε ο Θεός στον Αβραάμ και τον εξέλεξε για αυτό το φοβερό έργο, να τον κάνει πατέρα της πίστεως. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, ο Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα, ο Ιούδας γέννησε τον Δαβίδ και ο Δαβίδ γέννησε τον Ιησού Χριστόν. Τι του βρήκε? Γιατί όταν εκλέγει ο Θεός κάποιον, βρίσκει κάτι που δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και οι άλλοι. Και βέβαια το ερώτημα είναι ότι και εσύ σήμερα που ήρθες, εάν ήρθες μόνος σου δεν θα ξανάρθεις, αν σε έφερε ο Κύριος δεν θα ξαναφύγεις, γιατί αν σε έφερε ο Θεός, κάτι σου βρήκε. Κάτι βρήκε σε σένα που δεν το έχεις καταλάβει, όπως δεν το είχε καταλάβει και ο Αβραάμ, όπως δεν το είχαμε καταλάβει και εμείς. Αλλά είναι ανάγκη να καταλάβουμε τι είναι αυτό που βρήκε στον Αβραάμ και έκαμε τέτοια αποκατάσταση των πολλών λαθών του, τέτοια διόρθωση για τις πολλά πτεωμένα άπαντες. Και λάθη κάνουμε. Και αν δεν επέμβει ο Θεός να διορθώσει τα λάθη μας, τα λάθη μας θα φέρουν καταστροφή στη ζωή μας. Αλλά ο Θεός είναι αυτός. Σε αυτούς που τους εξέλεξε, τους προγνώρισε, τους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Θεού, τους εκάλεσε, τους δικαίωσε για να τους δοξάσει, όπως τον Αβραάμ. Και θέλω να διαβάσω τη σελίδα 15, τι είναι αυτό που βρήκε ο Θεός τον Αβραάμ και αν θέλετε και σας αρέσει να το ζητήσουμε να το χαρίσει και σε εμάς. Είναι συγκλονιστικό και πολύ απλό. Σελίδα 15, κεφάλαιο Ιωταΐτα και εδάφιο 17. Σελίδα 15, 17 εδάφιο. Και είπε ο Κύριος, θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι πρόκειται να κάνω. Ο δε Αβραάμ θέλει εξάπαντος γίνει έθνος μέγα και δυνατόν και θέλω συνεξάπαντος ευλογηθεί εις αυτόν πάντα τα έθνη. Γιατί? Επειδή γνωρίζω αυτόν ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με τον εαυτό του για να φυλάξουν την οδόν του Κυρίου, να πράττουν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε ο Κύριος δικαιολογημένα εν τη δικαιοσύνη του, επί τον Αβραάμ να φέρει όσα ελάλησε προς Αυτόν. Αυτό βρήκε. Βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος διατάζει τον οίκον του, διατάζει τον εαυτόν του, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, να πράττουν και να φυλάτουν πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και αυτό ο Θεός το βρήκε σαν φοβερή αιτία και προσόν για τον Αβραάμ για να τον κάνει πατήρ πλήθους εθνών. Δηλαδή έχει πάρει απόφαση θανάτου. Ό,τι και να γίνει, παρόλα τα λάθη μου, παρόλες τις αδυναμίες μου, παρόλες τις αμαρτίες μου, είπε και ψέματα, δύο φορές και μάλιστα τρεις αργότερα, έχει πάρει όμως μια απόφαση. Εγώ και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριον. Και αυτό όχι με παράκληση, αλλά με εντολή εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και για τον Αβραάμ εν το ονόματι του Κυρίου των Δυνάμεων. Παρόλο που τον έπεισε η Σάρα να γεννήσει τον Ισμαήλ,
ο Αβραάμ είχε αυτό φυλαγμένο μες στην καρδιά του. «Εγώ και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριον». Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Μπορούμε όχι να το πούμε και να το κάνουμε, μπορούμε, γιατί χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε όμως σήμερα να το ζητήσουμε από τον Κύριο να μας το χαρίσει. «Εγώ όμως και ο οίκος μου», δηλαδή θα σου χαρίσει οίκο αν δεν έχεις εξάπαντος. Εάν έχεις, θα ευλογήσει τον οίκον σου. Και αν κάνεις λάθη, θα μετατρέπει τα λάθη σου σε σωστά. Θα μετατρέπει τις συνέπειες των λανθών σου που είναι η κατάρα σε ευλογία. Γιατί σε αγάπησε, με αγάπησε η αιώνια, επειδή πήρε στερεά απόφαση, εσύ, όχι μόνο σου, και ο οίκος σου να λατρεύεται Κύριον τον Θεόν και μόνο Αυτόν. Σε Αυτόν ανήκει η λατρεία, η τιμή, η προσκύνηση, η δοξολογία. Και βεβαίως, μετά από 16 χρόνια, ενώ το παιδί, 14 χρόνια, ενώ ο Ισαάκ ήταν 14 χρονών, έρχεται τώρα η μεγάλη δοκιμασία του Αβραάμ, τον επισκέπτεται πάλι ο Θεός και του λέει, πάρε τώρα τον Υιό σου τον Ισαάκ, το μονογενή σου, τον οποίον τον αγάπησες, και πήγαινε στο όρος Μοριά να τον θυσιάσεις σε μένα. Του το είπε βράδυ. Όμως ο Αβραάμ είπε, εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Τι σημαίνει θα λατρεύουμε τον Κύριο? Σημαίνει ότι θα υπακούμε κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Μα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά την οποιαδήποτε δυσκολία, πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό, ο Θεός τη μετατρέπει σε απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία. Έτσι σηκώνεται πρωί-πρωί, παίρνει τον Ισαάκ, παίρνει ξύλα, παίρνει φωτιά, παίρνει και δύο δούλους, παίρνει και ένα ζώο και ανεβαίνουν στο όρος Μοριά. Και ο Ισαάκ, 14 χρονών, μεγάλο παιδί, του λέει, πού είναι, όλα τα πήραμε, πού είναι το ζώο το οποίο θα σφάξουμε? Τι να του πει? Του είπε αυτό που είχε στην καρδιά του, ο Κύριος θα προβλέψει. Το πιστεύεις ότι θα προβλέπει πάντοτε ο Κύριος το αγαθόν σε σένα? Να το ξαναπώ. Εάν πάρεις τέτοια απόφαση, εσύ και ο οίκος σου, κατά τη δύναμή σου, προσευχόμενος στον Κύριο, εάν πάρεις αυτή την απόφαση, εσύ και ο οίκος να λατρεύεις τον Κύριο, ο Κύριος θα προβλέπει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου. Και πώς το έκανε? Έκανε μία σκέψη πίστης. Ο Κύριος μου υποσχέθηκε ότι εν το σπέρματί μου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Αμήν. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Άρα εγώ θα πάω να τον σφάξω, να τον κάψω, και ο Κύριος που είναι πιστός στην υπόσχεσή του θα τον αναστήσει. Άκου σκέψη. Μόνο ο Πατέρας Θεός έκανε αυτή τη σκέψη, που δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον απέστειλε να γίνει κατάρα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει αναμάρτητος μέχρι το τέλος της ζωής του, για να μπορέσει να τον αναστήσει την τρίτη μέρα. Και πράγματι πήγε με απόφαση θανάτου, και αυτό είναι το πιο σοβαρό, όχι δική του, του Υιού του. Και αποφασίσει να τον θανατώσει, να τον σφάξει, να τον κάψει, να τον θυσιάσει. Και αφού τον έδεσε στο θυσιαστήριο και σήκωσε το μαχαίρι να εκπληρώσει μέχρι τελευταία στιγμή την απόφαση του θανάτου που είχε πάρει, έρχεται ο Θεός και λέει, μην το πειράξεις, σε δοκίμασα. Και βρέθης υπάκουος, γι' αυτό χάρη σου όμωσα, ορκίστηκα στον εαυτό μου ότι εγώ εσένα
που πήρες αυτή την απόφαση και την εκτέλεσες. Ευλογούν θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, όπως τα άστρα του ουρανού και όπως την άμμο στην άκρη της θάλασσας. Και μάλιστα εν τον σπέρματί σου, και δεν λέει για πολλά σπέρματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, ένα είναι το σπέρμα, ο Ιησούς Χριστός, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Επέστρεψε ο Αβραάμ με το γιο του αγκαλιά. Δόξα να έχει ο Θεός. Και έτσι σήμερα εμείς είμαστε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, του σπέρματος του Αβραάμ, είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Απίστευτο δεν είναι? Δόξα τω Θεώ. Παιδιά Θεού βέβαια, γιατί δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό. Αλλά η σωτηρία μας δημιουργήθηκε από τον πιστό αυτόν άνθρωπο, τον άσχετο, τον ασήμαντο, με τα πολλά λάθη, με τις πολλές αμαρτίες, αλλά που είχε πάρει μια απόφαση που μας προσκαλεί ο Θεός σήμερα να την πάρουμε κι εμείς. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω με λατρεύει τον Κύριο. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 368.